καταφέρνει τα τελευταία παιχνίδια να πίνει αυτό το οποίο θέλει σε Ελλάδα, Ευρώπη και νομίζω είναι αυτό το οποίο ζητάει και ο κόσμος αλλαγές σας. Μέχρι τώρα πάμε πολύ καλά. Πάμε όπως περιμέναμε από την αρχή, χωρίς να έχουμε ακόμα πιάσει πολύ μεγάλη απόδοση και καταφέρουμε και κερδίζουμε. Και ελπίζουμε να έχουμε υγιείς αθλητές να μπορούμε να συνεχίσουμε να πάμε και πιο καλά στη συνέχεια. Στη χθεσινή ημέρα η ομάδα έδειξε μια σοβαρότητα, θα έλεγα, στο κρίσιμο σημείο, στο τέταρτο σετ. Βρέθηκε πίσω στο σκορ, κατάφερε το γύρισε, πήρε την νίκη με καθαρό σκορ και πλέον νομίζω ότι είναι πολύ κοντά για να πετύχει και το στόχο της πρόκρισης στην επόμενη φάση. Πάμε πάρα πολύ καλά και στην Ευρώπη, όπως ήταν μέσα στα αρχικά μας σχέδια. Τώρα, αν θα καταφέρουμε να φτάσουμε να προκριθούμε, εξαρτάται από το δεύτερο παιχνίδι, πάντως είμαστε πάρα πολύ κοντά. Από εκεί και πέρα, το διπλό ταμπλό που παίζει η ομάδα σε Ελλάδα-Ευρώπη μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο στον παράγοντα κούραση? Αυτό είναι μια μεγάλη δυσκολία. Το έχουν όσες ομάδες παίζουν και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Αν δεν το κάνεις, δεν θα το καταλάβεις ποτέ. Κανείς αθλητής που δεν έχει παίξει πρωτάθλημα και Ευρώπη, Σάββατο, Τετάρτη, στα επόμενα παιχνίδια, όποιος δεν το έχει παίξει δεν καταλαβαίνει την κούραση. Αυτοί που το έχουν δει από κοντά, το έχουν δοκιμάσει, ξέρουν ότι είναι πολύ δύσκολο. Θα ήθελα λίγο να σταθούμε στο παιχνίδι με την Όλυμπο. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι αυτό το παιχνίδι? Είναι μια ομάδα την οποία και εσείς τη γνωρίζετε πολύ καλά, την οποία την έχουμε αντιμετωπίσει αρκετές φορές στο παρελθόν. Πώς βλέπετε αυτό το παιχνίδι, πώς το φαντάζεστε? Είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι πιστεύω που το αντιμετωπίσαμε μέχρι τώρα. Και αυτό φάνηκε από τον πρώτο γύρο που ενώ τους κερδίσαμε 2-0, μας χωρίσαν 2-2 και τελικά κρίθηκαν όλα στο tie break. Δεν είναι τίποτα εύκολο. Έχουν αποδείξει ότι όπου έχουν πάει, έχουν παίξει τα ίσια όλες τις ομάδες και στην αρχικά μέσα το χτυπήσαν το μάτσο, χάσαν 3-1 και αυτοί δύσκολα. Και στην Βουλγαρία 3-2, μέσα στο Βέλγιο κερδίσαν τους Τούρκους 3-1. Είναι δύσκολη ομάδα.